Λοιπόν, και πάμε εμείς τώρα να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να πούμε καλημέρα στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είναι μεγάλη μας η χαρά και τιμή που τον έχουμε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Και εμείς, μεγάλη μας χαρά και τιμή. Την επόμενη φορά να μας έρθετε και από εδώ να σας έχουμε καλύτερα φωτισμένο. Τους προσέχουμε. Βεβαίως, ναι, να σας προσέξουμε λίγα. Θα προσπαθήσω λίγα να είμαι κοντά σας. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, είχαμε έτσι μια συζήτηση εδώ και με τους καλούς συναδέλφους και για όλα αυτά λοιπόν τα οποία γίνονται το τελευταίο διάστημα. Τι θα κάνετε με την προανακριτική? Εγώ θα ξεκινήσω με αυτό, κύριε Υπουργέ. Θα την ψηφίσετε? Πώς θα κινηθείτε? Καταρχάς να πούμε το εξής. Mm-hmm. Κατάθεση για προανακριτική με κατηγορητήριο αυτή τη στιγμή είναι μόνο στο μυαλό της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία κατάθεση με κατηγορητήριο για προανακριτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ. Η προανακριτική, η κατάθεση βασικά αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης κατά το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής γίνεται αφού συνταχθεί κατηγορητήριο, μαζευτούν 30 υπογραφές βουλευτών επωνύμως και πάνε στον πρόεδρο της Βουλής με την προβλεπόμενη διαδικασία και το καταθέσουν και ακολουθηθεί μια κοινοβουλευτική διαδικασία πολύ συγκεκριμένη, η οποία δεν είναι τύπος, είναι και ουσία. Η ουσία είναι δηλαδή η συζήτηση και στο τέλος της ημέρας η ψήφιση. Όλα αυτά τα οποία σας περιγράφω δεν έχουν συμβεί. Δεν έχουν γίνει ούτε καν οι πρώτες από τις απαιτούμενες ενέργειες. Έγινε μια κίνηση εντυπωσιασμού, δηλαδή ένα βίντεο του αρχηγού του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Κασελάκη στο TikTok και στο Instagram, τα οποία εννοείται είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία, αλλά δεν είναι ο τρόπος που κατατίθεται στο τέλος της ημέρας η πρόταση. Θα μπορούσε να το προαναγγείλει όπως πολύ καλά έκανε, αλλά να καταλήξει σε μια πραγματική κατάθεση και μια υποτιθέμενη κατάθεση στο γραφείο του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος αποσύρεται στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος δεν έχει και καμία σχέση με αυτή τη διαδικασία θεσμικά της προκατακτικής εξέτασης, ο οποίος ο άνθρωπος αποσύρεται και δεν πρωτοκολλήθηκε από ό,τι ενημερώθηκα καν. Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν, όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με την διάθεση την υποτιθέμενη της αντιπολίτευσης να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως με πομπόδι τρόπο διαμηνύουν και μάλιστα προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν και πονεμένους ανθρώπους. Το μόνο που θέλουν είναι να έχουν μία, και αυτό είναι πολύ λυπηρό γιατί αφορά μια τραγική υπόθεση, μία ατζέντα μέχρι τις ευρωεκλογές. Συντηρούν συνεχώς το θέμα με πυροτεχνήματα. Αυτό είναι προσβλητικό για την ίδια την υπόθεση, για την ουσία της υπόθεσης, η οποία ευτυχώς ερευνάται εξονυχιστικός από την αρμόδια δικαιοσύνη. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι όταν έχουμε πραγματική και όχι στα χαρτιά και όχι στο μυαλό της αντιπολίτευσης κατάθεση αιτήματος για προκαταρκτική εξέταση, εννοείται πως θα απαντήσουμε θεσμικά, τεκμηριωμένα, με μόνο γνώμονα τη δικαιοσύνη για το τραγικό δυστύχημα του. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, αυτό το έγγραφο το θεωρείτε εσείς non-paper, δεν το θεωρείτε αίτημα προανακριτικής. Σωστά? Δεν το θεωρούμε εμείς, κύριε Κακούση. Αυτό το έγγραφο είναι μια κίνηση ενθουσιασμού. Αυτό όμως έχει. Γράψαμε μέσα κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε κατηγορητήριο, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και το, και το, και το, και το μοιράζουμε. Αυτό εδώ ξέρετε, όμως έχει κάτι. Είμαι δικηγόρος. Τώρα είμαι σε αναστολή. Είμαι σε αναστολή για να σας πω ένα παράδειγμα. Και έρχεστε και μου λέτε, θέλω να μου καταθέσεις μία μήνυση. Τη γράφω εγώ τη μήνυση. Έστω λοιπόν ότι την έχω γράψει και την καταθέτω. Την ανεβάζω και στο TikTok για να δείξω πόσο καλός δικηγόρος είμαι. Και πάω αντί να την καταθέσω στην εισαγγελία ή σε ένα αστυνομικό τμήμα, όπου τέλος πάντων μπορώ να καταθέσω μία μήνυση ενός εντολέα μου κατά κάποιου άλλου ή οποιοδήποτε τέλος πάντων μου ζητήσετε, πάω και την καταθέτω στο ταχυδρομείο να τη στείλω γράμμα στο εξωτερικό. Αν με πληρώσετε ότι καταθέσατε μήνυση, τότε σας έχω εξαπατήσει. Ωραία. Τόσο απλά είναι το εξής. Υπάρχει μια κατηγορία μέσα συγκεκριμένη. Είναι απόπειρα, είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τέτοιου είδους κατηγορία, αν κατατεθεί σε επίσημο αίτημα προανακριτικής, εσείς θα το συνυπογράψετε, θα το στηρίξετε, θα το συζητήσετε? Προσέξτε. Υποθετικά καταρχάς δεν έχει καμία αξία, γιατί αυτή είναι η συζήτηση στην οποία θέλουμε θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να μπούμε, να κάνουμε τους δικαστές και τους ανακριτές υπό υποθετικών αιτημάτων. Εγώ όμως έχω απαντήσει και πολλά μέλη της κυβέρνησης και απάντησε και ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός σε αυτή την αιτίαση. Και θα σας απαντήσω σε ένα λεπτό με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Τι θεωρεί, τι θέλει να μας πει ο ποιητής με αυτόν τον ισχυρισμό, ότι κάποιος ο οποίος καθυστέρησε την υλοποίηση μιας σύμβασης, που εδώ ανοίγουμε μια πολύ σημαντική παρένθεση, ο κύριος Καραμαλής κατηγορείται γιατί έδωσε παράταση σε μια σύμβαση που αν δεν έδινε παράταση θα τελείωνε τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια αργότερα, δηλαδή στα 6 χρόνια, ενώ
αφού έδωσε παράταση, τελείωσε το 2023, κλείνει εδώ η παρένθεση, γιατί έχει σημασία και τι κατάφερε με την παράταση ένας υπουργός ή όποιος τέλος πάντων έδωσε την παράταση αυτή. Ένα δεδομένο αυτό. Επειδή όμως έγινε αυτό, το οποίο φαίνεται ότι έγινε επίσπευση στην πραγματικότητα, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτή της δικαιοσύνης. Επειδή έγινε αυτό, θεωρούν κάποιοι, προσέξτε, ότι με ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή γνωρίζοντας ότι μπορεί να επέλθει το αποτέλεσμα και αποδεχόμενος πιθανολόγησε το αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έγινε εξαμελίας, έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα και χάθηκαν τόσο άδικα 57 άνθρωποι. Μάλιστα. Αν δεχτούμε αυτόν τον ισχυρισμό, όταν ήρθε ο εισαγγελέας για το μάτι και είπε ότι αν υπήρχε 112 και συστήματα εκένωσης τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί πολλοί άνθρωποι, τότε θα έπρεπε να έρθει η τότε αντιπολίτευση, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι τη δικαιοσύνη εμείς ως πολιτικό παιχνίδι, να συστήσει κατηγορητήριο για τον τότε Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπά, που δεν είχε κάνει τίποτα για το 112, και ήρθε ο Πιερακάκης και σε λίγους μήνες βρήκε προσωρινή λύση και η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνολικά, μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μια μόνιμη λύση μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και να πάει κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω. Και το ξαναλέω. Ένας λοιπόν από τους λόγους, κυρία Κακούση, κυρία Λιβαθινού, που δεν έχουμε επίσημη κατάθεση, θεωρώ, ο βασικός είναι το επικοινωνιακό πυροτέχνημα. Να κάνουν πολιτικό παιχνίδι στις πλάτες των θυμάτων και των συγγενών. Αυτό τους ενδιαφέρει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ξέρουν ότι αυτά που λένε έχουν μέσα πολλές ακροβασίες νομικές, δεν προκύπτουν από κάποια αυτή τη στιγμή γνωμοδότηση ή έγγραφο της δικαιοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν να τα καταθέσουν θεσμικά, να τα συζητήσουμε και προφανώς να λάμψει η δικαιοσύνη. Άρα δεν καταλαβαίνω ότι εσείς κατηγορία. Είναι ατέρμονη συζήτηση. Άρα καταλαβαίνω ότι κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εσείς δεν θα στηρίξετε. Για προανακριτική. Το θεωρείτε πολύ υπερβολικό. Δεν σας απάντησα. Σας απάντησα. Είναι μια θεωρητική ερώτηση νομική. Σας απαντώ ως νομικός. Ότι το να συνδέουμε έναν υπουργό με μια κατηγορία για ενδεχόμενο δόλο το θεωρώ ακροβασία. Από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία κατατεθειμένη κατηγορία. Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή επίσημο που να μπορούμε. Προσέξτε. Δεν είναι θέμα τύπου. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιος, σας το ξαναλέω, να καταθέτει κάποιος κάτι στο μυαλό του και να πρέπει ο άλλος, χωρίς να το έχει δει επίσημα, χωρίς να ξέρει την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων, χωρίς να μπορεί να τοποθετηθεί και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί νομίζουν ότι όλα είναι απλά και εύκολα. Η χώρα μας έχει σύνταγμα, έχει θεσμούς, έχει κοινοβούλιο, το οποίο δεν αποτελείται μόνο από μέλη τα οποία είναι από μια κοινοβουλευτική ομάδα. Πώς σέβεται το κοινοβούλιο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης με το να το απαξιώνει στην πραγματικότητα και να μην ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία? Γιατί το απαξιώνει? Γιατί αν δεν ακολουθεί την νόμιμη διαδικασία, πώς θα τοποθετηθούν όλοι οι βουλευτές όλων των κομμάτων, πώς όλα τα κόμματα θα πουν τη θέση τους, πώς θα μπορέσει η κυβερνητική πλειοψηφία να εκφραστεί, η αντιπολίτευση να απαντήσει? Όλα αυτά δεν είναι Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Είναι το Σύνταγμά μας. Είναι η δημοκρατία μας. Έχει γερά θεμέλια 50 χρόνια. Δεν μπορούν να την καταπατούν επειδή θέλουν να κάνουν πολιτικό παιχνίδι. Μάλιστα, στο όνομα ενός τραγικού δυστυχήματος. Κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας εμφανίζει μέχρι τώρα να πηγαίνετε χέρι-χέρι με τον Κώστα Καραμαλή, όταν ακούμε να λένε Μητσοτάκης ίσον Καραμαλής, Καραμαλής ίσον Μητσοτάκης. Η ερώτησή μου είναι, θα έχει την απόλυτη στήριξη ο κύριος Κώστας Καραμαλής στη δική σας μέχρι το τέλος? Ο κύριος Καραμαλής ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, παραιτήθηκε από υπουργός. Όσες φορές εκλήθη να δώσει εξηγήσεις είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο ως μάρτυρα στην εξαστική, το έκανε. Έχει απαντήσει, θεωρώ. Εκφράζει και τον εαυτό του, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν οι κατηγορίες είναι πολιτικές, είναι συλλήβδιν και δεν απευθύνονται συνολικά στις διαχρονικές ευθύνες, αλλά πάνε να έχουν μια ατομική στοχοποίηση, απαντάει, νομίζω, με επάρκεια. Εγώ δεν είμαι, κυρία Λιβαθινού, ούτε αρμόδιος δικαστής, ούτε αυτός ο οποίος κρίνει μια υπόθεση. Εγώ θα πω ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, και σας τη λέω και ως ένας νέος άνθρωπος, και ως ένας δικηγόρος, και ως ένας άνθρωπος που έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Τους νόμους τους φτιάχνει η πολιτεία, η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία, αλλά αποφάσεις, παραπομπές ή οτιδήποτε άλλο είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Ας μην κάνουμε λοιπόν τους δικαστές και τους εισαγγελείς για κανέναν. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κανείς δεν είναι αθώος επειδή έχει την οποιαδήποτε ιδιότητα, αλλά ότι κανείς δεν είναι ένοχος ή έστω ύποπτος ή κατηγορούμενος επειδή το λέει ο οποιοδήποτε πέρα
της δικαιοσύνης. Σωστό. Εμείς επιμένουμε σε αυτό. Έχουμε ξεπεράσει ως πολιτικό σύστημα, και δεν αφορά αυτό τη Νέα Δημοκρατία, τα όρια τα θεσμικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αντί να μιλάμε πολιτικά, αντί να μιλάμε για δικαιοσύνη, αλλά ως πολιτικοί, ως άνθρωποι που θέλουν δικαιοσύνη, να κάνουμε δικαστήρια στα κανάλια. Έχουμε φτάσει στο σημείο πολιτικά κόμματα να γίνονται εντός εισαγωγικών ανακραφή ανακριτών. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Οι συγγενείς αυτοί θέλουν να δούνε την αλήθεια. Όχι να μας βλέπουν εμάς να κάνουμε τους δικαστές. Ωραία. Σωστά. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν θα έρθει και η πρόταση για την προανακριτική επισήμως. Τώρα, από χθες έχουμε ένα καινούριο καύγα. Έχουμε την επίθεση εναντίον της συζύγου του Πρωθυπουργού, της κυρίας Γκραμπόφσκη, από την κυρία Κρήτα, και κυρίως έχουμε κάτι άλλο το οποίο είναι, νομίζω, πιο σημαντικό ακόμα και από αυτό. Έχουμε τη στήριξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την επίθεση. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε, πολιτικά πώς το αντιμετωπίζετε? Υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, την οποία νομίζω θέλουν και οι πολίτες, για την οικονομία, για την παιδεία, για την υγεία, για τον ποινικό κώδικα, για τους ποινές που προβλέπονται σε μεγάλα αδικήματα, όπως αυτά τα οποία απασχόλησαν τώρα τη δημοσιότητα, για την ασφάλεια. Εμείς δεν λέμε ότι είμαστε σε όλα τέλη, αλλά θεωρούμε ότι σε αυτή την πολιτική συζήτηση, σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, πείθουμε τον κόσμο με αυτά τα οποία ακόμα πρέπει να κάνουμε, ότι η χώρα μας είναι σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήταν, και σε κάποια άλλα έχει πάει και πολύ μπροστά, όπως στην οικονομία, παρά την εισαγόμενη ακρίβεια. Υπάρχει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, που και αυτή είναι θεμητή, με πολιτικές κατηγορίες, με αιτήματα για εκλογές, ας κι ας είναι ενωπή εντολή. Αλλά είναι θεμητό να το κάνει αυτή η αντιπολίτευση, δεν το αποδεχόμαστε. Και υπάρχει και χυδαιότητα. Και υπάρχει και αυτό που λέμε η απογείωση της χυδαιότητας, όταν η χυδαιότητα τι είναι, προσωπικές επιθέσεις. Κατά ενός πολιτικού, κατά ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορεί να έχει μια ιδιότητα και θέλουμε να το κάνουμε προσωπική. Η απογείωση της χυδαιότητας είναι όταν αυτές οι επιθέσεις απευθύνονται σε συγγενικά πρόσωπα κάποιου, εν προκειμένου της συζύγου του Πρωθυπουργού, που δεν είναι η πρώτη φορά, και τις προηγούμενες φορές όλες αυτές οι συκοφαντίες κατέρευσαν. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το επιτρέπουμε να συμβαίνει με το λόγο μας και με τη στάση μας, και πάρα πολύ καλά θα κάνει η σύζυγος του Πρωθυπουργού και θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της. Η ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα είναι ανατριχιαστική, πέραν του συκοφαντικού, πέραν του ότι αναφέρει μια σειρά από πράγματα που είναι όλα ψέματα, ακόμα και τα 40 σπίτια που λέει, είναι αυταπόδεικτο ότι είναι ψέμα, αν δει κανείς το ποθενέσεις και το διαβάσει. Είναι αυταπόδεικτα αυτά που λέει, τα οποία δεν είναι απλά ψέματα, είναι πράγματα που δεν έχουν απασχολήσει καν οποιαδήποτε διαδικασία. Είναι από το μυαλό της. Έχει σειράψει διάφορες συκοφαντίες κατά καιρούς που μπορεί να έχουν ακουστεί. Έχει βάλει και δικαιοσύνη, έχει φτιάξει ένα σενάριο. Και έχει κάνει μια ανάρτηση. Και προσέξτε, δεν είναι ένα ανώνυμο τρόλ του διαδικτύου, που εδώ θέλω την προσοχή σας. Εμείς και με αυτά θα ασχοληθούμε, εφόσον ξεπερνάνε τα όρια της πολιτικής κριτικής ή της σάτυρας και πάνε σε επίπεδο συκοφαντιών και βαριών κατηγοριών. Με ποια? Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε οτιδήποτε απειλεί το πολίτευμα, οτιδήποτε στρέφεται κατά ανθρώπων με βαριές συκοφαντίες που δεν έχουν ειδικά καμία σχέση με την πολιτική, να πέσει κάτω. Δεν μπορεί κάποιοι, είτε κρυβόμενοι πίσω από την ανωνυμία τους, είτε κρυβόμενοι πίσω από την ασυλία τους, γιατί η κυρία Κρήτα είναι βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, να σπηλώνουν ανθρώπους, να τους επιτίθενται προσωπικά, γιατί γνωρίζουν ότι αυτή η αρένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, είναι πάρα πολύ τοξική. Αλλά να σας πω και κάτι, κάνουν, το οποίο θέλω ακόμα και τι μέτρα θα πάρετε. Ακριβώς, δηλαδή, έτσι. Ποιοι είναι, τι κάνουν. Ποιοι είναι αυτοί, βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουμε αυτό. Η κυρία Κρήτα είναι πολιτικός, την ξέρουμε. Μιλάμε για το προφίλ. Η κυρία Κρήτα αναπαρήγαγε, έκανε μια σειραφή χυδαίων εκφράσεων και αναρτήσεων που χρησιμοποιούνται όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνολικά για πολιτικούς αντιπάλους, για βουλευτές, για υπουργούς, για τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα κέντρα τα οποία είναι στο διαδίκτυο ανωνύμως και επιτίθενται σε ανθρώπους επειδή ανήκουν σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα, συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία. Αν μπει κανείς και το δει, κάτσει 5 λεπτά και το δει, θα καταλάβει. Εδώ το ξαναλέω. Τι μέτρα θα πάρει, τι θα κάνετε ότι γι' αυτό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Ό,τι προβλέπει ο νόμος κάθε φορά που ξεπερνώνται τα όρια της πολιτικής κριτικής, της φοδρής πολιτικής κριτικής. Ακόμα και αν αυτή συνοδεύεται με βαριές εκφράσεις. Και αυτό, όχι ότι είναι αποδεκτό από τους πολίτες, οι πολίτες το αξιολογούν, αλλά είναι στα όρια της φοδρής πολιτικής, ακόμα και οριακής κριτικής. Αλλά όχι οικογένειες. Όχι συζύγους, όχι παιδιά, όχι προσωπικές επιθέσεις. Η Ελλάδα κατάφερε να οχυρώσει 50 χρόνια μια δημοκρατία που, προσέξτε, και σε πολύ έντονα χρόνια, δεκαετίες που οι λίγο μεγαλύτεροι από εμάς έχουν ζήσει,
Δεν φτάναμε στο σημείο, εκτός από κάποια χιδέα πρωτοσέλιδα, τα οποία ήταν μειοψηφικά και τα αφήνανε στην άκρη στο πολιτικό σύστημα. Δεν φτάναμε στο σημείο συνεχώς να απαντάμε για την τοξικότητα, για τις ύβρεις, για τις επιθέσεις σε οικογένειες. Ο κόσμος έχει προβλήματα, κυρία Κακούση, κυρία Λιβαθινού. Έχει θέματα που θέλει να δει τι κάναμε. Πώς αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, πώς έχει πάει, πώς προχωράνε τα νοσοκομεία που αναβαθμίζονται, οι προσλήψεις στην υγεία, σοβαρές συζητήσεις. Και έχουμε φτάσει στο σημείο γιατί έχουμε αυτή την ανάγκη. Τι να κάνουμε, πρέπει άρα, να απαντάμε. Κύριε Υπουργέ, εσείς θα ζητήσετε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Ακρίτα για αυτή την υπόθεση? Μα έχει ήδη γίνει γνωστό αυτό και μάλιστα η ίδια με αλαζονία το απεδέχθη προφορικά. Δεν ξέρω αν θα το γίνει και στο τέλος, γιατί το ότι λέει κάτι ένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι θα το κάνει πράξη στο τέλος της ημέρας. Είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσει όλη η νομική διαδικασία. Αυτό έχει να κάνει με τη κυρία Μαρέβα Γκραμπρόφσκι Μητσοτάκη. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, όπως και το ανθρώπινο, το οποίο ακούσαμε το βράδυ από την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, το διαβάσαμε, που μίλησε ως σύζυγος και όχι ως Πρωθυπουργός, πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα όριο σε αυτόν τον βούρκο. Δεν μπορεί, δεν είναι θέμα κομματικό δικό μας. Είναι θέμα επιβίωσης όλο αυτό το οποίο γίνεται για το καλό των πολιτών. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό? Πάντως, και να σας πω κάτι, αν δεν είχαμε το παράδειγμα του 10, 12, 12, 15, 15, 19, που είδαμε πού οδήγησε ο Βούρκος. Mm-hmm. Στο χείλος της καταστροφής οδήγησε ο Βούρκος μέχρι το 15. Εκεί οδήγησε. Δεν έσωσε κανέναν. Δεν βοήθησε κανέναν. Μάρτυρας... Δεν έκανε κανέναν πλουσιότερο. Ο Πρωθυπουργός θα πάει μάρτυρα στη δική. Ήταν σαφής η ανάρτησή του. Ό,τι είπε ο Πρωθυπουργός ισχύει στο ακέραιο. Πάντως αυτό σχολιάστηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ. Μόλις διάβασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σχολιάστηκε και εκεί έγινε και η σύνδεση με τα Τέμπη. Ότι από τη μία θα πάει να υπερασπιστεί τη σύζυγό του στο δικαστήριο και από την άλλη, ωστόσο. Οι άλλοι καλοί οικογενειάρχες. Μπράβο, δεν έχουν πάει στα δικαστήρια. Δεν μπορούν. Ναι. Τι απαντάτε σε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Είναι ίσως άλλη μία ζωντανή απόδειξη, άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εργαλειοποιούν το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και του συγγενείς για κάθε πιθανή και πιθανή αιτία. Πείτε μου εσείς, πέραν της δημοσιογραφικής σας εμπειρίας, ως λογικοί άνθρωποι, τι σχέση έχει μία προσωπική αντιδικία κατόπιν χυδαιοτήτων και συκοφαντιών μεταξύ δύο ανθρώπων, η οποία αφορά μία διαδικασία στη δικαιοσύνη και μια βουλευτική ασυλία κατά μιας βουλευτού που τη διατύπωσε, με μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή, προσέξτε, είναι εν εξελίξη υποδιερεύνηση στη δικαιοσύνη, με πολλούς κατηγορούμενους. Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ένοχοι, ότι όλοι είναι αθώοι. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει αυτό. Και με κανένα αίτημα της δικαιοσύνης να μην έχει αποσιωπηθεί, να μην έχει πάει στην άκρη από κανένα κόμμα και καμία κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε λοιπόν για μια πλήρη παραποίηση της πραγματικότητας. Γιατί εδώ έγκυται η συγκάλυψη υποτιθέμενη από την αντιπολίτευση. Υπάρχει κάτι που η δικαιοσύνη έχει αιτηθεί και οποιοδήποτε το έχει αρνηθεί? Όχι. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει ζητηθεί από την δικαιοσύνη ως πραγματογνωμοσύνη, ως μαρτυρία, ως έγγραφο και δεν έχει λάβει χώρα? Όχι. Θα το ξέραμε και θα είχαμε μείζον θέμα. Δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά, ενώ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, όπως πρέπει να γίνεται, έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: έβρισε χυδαία η Ακρίτα τη σύζυγο του Πρωθυπουργού? Τη συκοφάντησε? Τέμπη. Είπατε μία άποψη για ένα νόμο? Τέμπη. Νόμος περί ευθύνης υπουργών που ποτέ, προσέξτε, ποτέ δεν έκαναν κάτι για να τον καταργήσουν. Εμείς εξομοιώσαμε την παραγραφή υπουργών με τους πολίτες. Πάλι τα Τέμπη μπροστά. Τι κάνουν δηλαδή? Πονεμένους ανθρώπους που θέλουν δικαιοσύνη, οργισμένους ανθρώπους, δικαίως οργισμένους, πάνε να τους βάλουν μπροστά τους, ως ασπίδα εκείνοι το κάνουν αυτό, για να μπορούν να κάνουν χυδαίες πολιτικές επιθέσεις. Έχετε δει ποτέ κάτι πιο άδικο, κάτι πιο τραγικό στην πολιτική αντιπαράθεση? Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ο Στέφανος Κασελάκης πέρα ότι κρατά ψηλά το θέμα των Τεμπών, από την άλλη συνεχίζει να αμφισβητεί το αδιάβλητο των εκλογών. Γι' αυτό και ζητάει να γίνουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις και με παρουσία ξένων παρατηρητών. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό, πρώτον? Και δεύτερον, γιατί ο ίδιος αυτό που λέει ότι από τη στιγμή που διέρευσαν κάποια στοιχεία εκλογέων του εξωτερικού, γιατί να μην γίνει και του εσωτερικού? Άρα, τι απαντάτε σε αυτό? Ναι, να πούμε κάποια πραγματικά δεδομένα για τον κόσμο που μας ακούει, γιατί νομίζω ότι η σοβαρότητα αυτής της αιτίασης από τον κύριο Κασελάκη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχει απαντηθεί ότι δεν είναι ούτε η στοιχειώδης. Έτσι. Ναι. Και πέραν της συνειδητής υπονόμησης του πολιτεύματος, στερείται και οποιαδήποτε σοβαρότητα. Πάμε να δούμε όμως κάποια δεδομένα. Ξένοι παρατηρητές συμμετέχουν, όπως έχει γίνει σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, και σε όλες τις διαδικασίες έχουν γράψει για τη χώρα μας ότι είναι
ασφαλείς και δίκαιες εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Έτσι. Έτσι, εκεί που παραπέμπει ο κ. Κασελάκης, παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες που προσβάλλει το πολίτευμά μας και τη δημοκρατία μας. Δεύτερο δεδομένο. Τις εκλογές δεν τις κάνει ούτε η Πειραιός, η Νέα Δημοκρατία, ούτε η Κουμουνδούρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Χαριλάου, Τρικούπη, το ΠΑΣΟΚ. Τις εκλογές τις κάνουν δικηγόροι, δικαστές, οι οποίοι έχουν δώσει όρκο για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους όπως προβλέπει ο νόμος. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν την υπογραφή τους. Σε διάφορα έγγραφα σας μιλάει ένας που κάποτε όταν δεν είχε πολιτική ιδιότητα έκανε εκλογές μέχρι τα ξημερώματα, μαζί με γραμματείς, μαζί με εκλογικούς αντιπροσώπους, μαζί με ανθρώπους οι οποίοι είναι φορευτική επιτροπή και έχουν κληρωθεί και είναι πολίτες χωρίς να μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι ποιος. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν όποιος κάνει εκλογές και ξέρει, πάει και ψηφίζει, καταλαβαίνει ότι είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η επικίνδυνη σύνδεση με μια υπόθεση διαρροής δεδομένων mail, η οποία μάλιστα αντιμετωπίστηκε ακαριαία από τη δική μας παράταξη, από την κυβέρνηση. Κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις αμετάκλητων καταδικών για σοβαρά αδικήματα που παραμένουν πρώτη γραμμή οι καταδικαστέντες. Έχει αυτό την αξία του. Τι σχέση έχει με την εκλογική διαδικασία, μπορεί να μου πει κανείς. Το ότι κακώς εδόθησαν κάποια στοιχεία και ερευνάται και από τη δικαιοσύνη και από την αρμόδια αρχή εκλογέων, έχει αυτό κάποια σχέση. Κακώς, κάκιστα. Είναι ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Θα το αξιολογήσει η δικαιοσύνη, πιθανότατα να είναι. Σήμερα είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε. Όχι, για να μην έχει σχέση, μισό λεπτό. Έχει σχέση αυτό με τη διαδικασία που έχει να κάνει με ταυτότητα, ψηφοδέλτιο, κάλπη, παραβάν και οχυρωμένη διαδικασία από ένα σύνολο ανθρώπων. Τι σχέση έχει το ένα με το έχει, άλλο. Λέει ο κύριος Κασελάκης, το εξής, κύριε Υπουργέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον τα δεδομένα τους έχουν διαρρεύσει και έχουν φτάσει σε χέρια πολιτικών, μπορούν στοχευμένα να γίνουν αποδέκτες υλικού, το οποίο θα τους καθοδηγήσει στο τέλος, δεν ξέρω, τι θα ψηφίσουν. Ωραία. Αλλά πέρα από αυτό, εσείς είστε σε θέση σήμερα να μας πείτε. Είστε σε θέση να μας πείτε τελεσίδικα. Αυτό το υλικό, αυτά τα αρχεία, τα οποία βρέθηκαν σε χέρια λάθος ανθρώπων, σήμερα πού βρίσκονται, έχουν καταστραφεί, έχουν αποθηκευτεί. Είναι δεδομένο καταρχάς ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Συνολικά με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν έχει λάβει ούτε μισή καταγγελία για οποιαδήποτε παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Δεν έχει καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο. Αλλά ο γραμματέας απόδημου ελληνισμού παραιτήθηκε όμως. Μισό λεπτό. Αυτό ναι. Γιατί ατομικά είχε λάβει κάτι το οποίο το έστειλε μετά από κάποιους μήνες. Ωραία. Αυτό που είχε λάβει ατομικά ο ίδιος. Όποτε το έλαβε και όποτε το έστειλε. Αυτό που είχε λάβει ατομικά ο ίδιος. Σήμερα πού βρίσκεται. Είναι δεδομένο και μάλιστα γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές οι δικαστικές διερευνήσεις και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας που η Νέα Δημοκρατία την έκανε το 19. Ο Μητσοτάκης αυστηροποίησε την νομοθεσία ως πρωθυπουργός και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή την νομοθεσία που θα κρίνει και αυτή την υπόθεση. Ήταν η ευρωπαϊκή υποχρέωση από το 18 και για ένα χρόνο περίπου και λίγο παραπάνω, ήταν από τις αρχές του 18, δεν την έκανε πράξη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και αυτό έχει την αξία του. Προσέξτε, γι' αυτό υπάρχουν οι καταγγελίες και οι αυστηρές ποινές. Και για την απόδοση δικαιοσύνης και για παραδειγματισμό. Αλλά να σας πω και κάτι. Για να μην το υλικό ρώτησα που βρίσκεται, αν είστε σε θέση να μας διαβεβαιώσετε. Ήταν μισό λεπτό, κύριε Κακούση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσατε εσείς. Ή εσείς ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος ότι έλαβε SMS email από κάποιον που δεν έχει καμία σχέση είτε πολιτικό είτε εταιρεία. Όχι, δυστυχώς, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όχι, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η διαρροή προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό και η αρχή έχει πολύ αυξημένο ρόλο. Γι' αυτό και αυστηροποιήθηκε η νομοθεσία. Και γι' αυτό και οι ποινές όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας είναι πολύ αυστηρότερες σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που το μάθαμε πρώτη φορά στην υπόθεση Ασημακοπούλου. Πράγματι, το γεγονός ότι κάποιος που ήταν συνεργάτης Γενικού Γραμματέα, όπως φαίνεται, έδωσε κάποια mails, είναι ερευνητέο και είναι και κάτι το οποίο προφανώς θα αξιολογήσει όπως πρέπει η δικαιοσύνη. Δεν λέμε ότι είναι κάτι. Γι' αυτό και εμείς κατευθείαν πήραμε αποφάσεις και ελήφθησαν και ευθύνες και παρετήσεις. Λέξη άγνωστη για την αντιπολίτευση. Αλλά για όνομα του Θεού, ας μη συνδέουμε μια διαδικασία όπως είναι η ψηφοφορία, η επιστολική ψήφος, που έχει δικλείδες ασφαλείας στις σοβαρότερες στην Ευρώπη. Δεν ψηφίζει κανείς με το mail του. Mm-hmm. Όλα είναι διασφαλισμένα και βέβαια και τα προσωπικά δεδομένα. Τι σημαίνει διασφάλιση, όταν υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση, να εφαρμόζεται πολύ αυστηρά ο νόμος. Και αυτό θα γίνει όπως και τώρα και σε κάθε περίπτωση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Την καλημέρα μας.